Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί μαθαίνετε ελληνικά, γεια σας. Όχι μόνο γεια σας, αλλά και χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βίντεο της χρονιάς. Εύχομαι να έχετε υγεία, εύχομαι να έχετε αγάπη, να έχετε αγαπημένους ανθρώπους δίπλα σας, να έχετε ό,τι επιθυμείτε μάλλον και κυρίως ό,τι έχετε ανάγκη περισσότερο. Σκεφτόμουν τι να είναι αυτό το πρώτο βίντεο της χρονιάς. Και εκεί που ξεφύλιζα το λεξικό, μου ήρθε η ιδέα. Θα μου πείτε, πώς περνάει τις διακοπές μία φιλόλογος, ξεφυλίζει λεξικά. Όχι, δεν πέρασα έτσι τις διακοπές μου. Τις πέρασα όπως οι φυσιολογικοί άνθρωποι όλοι, δηλαδή είδα λίγο την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, πήγα λίγο θέατρο, λίγο σινεμά, βγήκα λίγο έξω για φαγητό, για ποτό, για μουσική, όλα καλά. Η πόλη ήταν όμορφη, στολισμένη, λαμπερή. Και αυτές οι γιορτές, ειδικά, είναι πολύ σημαντικές, νομίζω, για την ψυχολογία των ανθρώπων, γιατί το χειμώνα είμαστε περισσότερο κλεισμένοι μέσα και έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από κοινωνικοποίηση. Να βγούμε έξω, να μιλήσουμε, να περπατήσουμε. Ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίες ημέρες αυτές. Δεν είχαμε βέβαια χιόνι, αλλά πότε έχουμε χιόνι στη Θεσσαλονίκη? Μια φορά στα 10 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα πάρετε μία γεύση. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτηκα, βλέποντας, ξεφυλίζοντας το λεξικό, ότι υπάρχουν μερικές λέξεις στα ελληνικά που είναι πολύ αστείες. Και αποφάσισα το πρώτο βίντεο της χρονιάς να είναι για κάποιες λέξεις, μια ομάδα λέξεων, που το μόνο που τις συνδέει είναι η αρχή τους. Μέχρι να σας δείξω εγώ, λοιπόν, την γιορτινή Θεσσαλονίκη, μια μικρή γεύση από τη γιορτινή Θεσσαλονίκη, θέλω να σκεφτείτε πόσα ρήματα γνωρίζετε στα ελληνικά που να αρχίζουν από τσ. Όχι τζ, τσ, τ, σ. Πάμε μια βόλτα, σκεφτείτε και γυρίζουμε πίσω. Πόσα σκεφτήκατε? Γράψτε τα κάτω πριν αρχίσω να λέω εγώ. Ή γράψτε τα κάπου για να μου τα γράψετε μετά. Λοιπόν, το πρώτο ρήμα για το οποίο θα σας πω είναι το ρήμα τσακώνω. Τσακώνω κάποιον σημαίνει τον πιάνω. Τον πιάνω την ώρα συνήθως που κάνει κάτι παράνομο. Κάτι που δεν επιτρέπεται. Για παράδειγμα, μπορώ να πω τον τσάκωσαν να κλέβει στη δουλειά του και τον έδιωξαν. Τον έπιασαν, δηλαδή, την ώρα που αυτός έκανε κάτι παράνομο. Μπορούμε να το πούμε αυτό και περιπεκτικά. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τώρα, μπαίνετε σε ένα καφέ όπου έχετε ραντεβού με κάποιον φίλο και ξαφνικά βλέπετε σε ένα τραπέζι να κάθεται ένας γνωστός σας, ένας άλλος φίλος, τον οποίο δεν περιμένατε να δείτε εκεί. Πηγαίνετε σιγά σιγά πίσω και του λέτε, α, σε τσάκωσα, τι κάνεις εδώ? Σε τσάκωσα, σε έπιασα, δηλαδή, είναι αστείο αυτό, όταν το πει κανείς σε κάποιον, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αφήνουμε το ρήμα τσακώνω, και πάμε στο ρήμα
Τσακίζω. Τσακίζω σημαίνει σπάζω. Παίρνω ένα ξύλο και το τσακίζω, το σπάζω. Μπορεί να σπάσω κάτι σε κομμάτια επίσης. Ρίχνω ένα βάζο κάτω και το τσακίζω, το σπάζω. Όμως, θα μου πείτε, είναι αστείο αυτό? Όχι. Αλλά μπορώ να το χρησιμοποιήσω και διαφορετικά το τσακίζω. Πώς? Για παράδειγμα, μπαίνω μέσα στο σπίτι, πεινάω πάρα πολύ και μυρίζω κάτι νόστιμο και λέω τι είναι αυτό που μυρίζει τόσο ωραία? Είναι παστίτσιο? Πω, πεινάω σαν λύκος, θα το τσακίσω. Σημαίνει θα το φάω. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το τσακίζω όταν τρώω κάτι με μεγάλη όρεξη και σε μεγάλη ποσότητα. Τι έγινε η πίτα, τη φάγατε? Την τσακίσαμε. Όχι απλά τη φάγαμε, αλλά δεν έμεινε τίποτε. Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα για να πω ότι κάνω κάτι με μεγάλη προθυμία. Το παθητικό του όμως, τσακίζομαι. Λέω για παράδειγμα, τσακίστηκα να την εξυπηρετήσω και αυτή δεν μου είπε ούτε ένα ευχαριστώ. Τσακίστηκα, έκανα τα πάντα. Αμέσως προσφέρθηκα να κάνω κάτι. Όταν δίνω εντολή να κάνει κάποιος κάτι πολύ γρήγορα, την ίδια έννοια του πολύ γρήγορα επίσης. Για παράδειγμα, πού είναι η Μαρία, ακόμη να ετοιμάσει εκείνη την αναφορά. Πείτε της να τσακιστεί να μου τη φέρει. Να κάνει γρήγορα. Δεν είναι πολύ ευγενικό να τσακιστεί να μου τη φέρει. Και επίσης, λιγότερο ακόμη ευγενικό είναι όταν το λέμε σε κάποιον θέλοντας να του πούμε φύγε. Λέω για παράδειγμα, ακόμα εδώ είσαι εσύ, άι τσακίσου. Φύγε. Πολύ αγενής τρόπος. Προσέχουμε που τα λέμε αυτά. Καλά φεύγω. Στα τσακίδια λοιπόν. Στα τσακίδια. Από το τσακίζω, τσακίζομαι στα τσακίδια. Δηλαδή, πώς τα λέγαμε στον διάβολο. Κάπως έτσι. Το επόμενο ρήμα είναι κάποιο που πιθανόν το γνωρίζετε, το ρήμα τσατίζω, τσατίζω κάποιον. Τι σημαίνει, ξέρετε, τον εκνευρίζω. Πάντα κάτι λέει και με τσατίζει. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Με εκνευρίζει, με κάνει να θυμώσω. Επόμενο ρήμα με διαφορετικές έννοιες, αλλά πάντα από τσου, είναι το ρήμα τσιμπάω. Το τσιμπάω λογικά το γνωρίζετε, σημαίνει πιάνω με τα δυο μου δάχτυλα, συνήθως με το δείκτη και τον αντίχειρα και πιέζω το δέρμα. Πονάει αυτό, τσιμπάω κάποιον. Όμως εκτός από αυτό που κάνω εγώ, το ρήμα το χρησιμοποιούμε και για αυτό που κάνει για παράδειγμα η μέλισσα, το κουνούπι. Παρότι δεν έχει δύο δάχτυλα για να τσιμπήσει, έχει κάτι αιχμηρό που μπαίνει μέσα στο δέρμα μας και λέμε «Αχ, με τσίμπησε ένα κουνούπι», «Με τσίμπησε μία μέλισσα». Κάτι αιχμηρό, έτσι, και μία βελόνα. Ράβω και μπορώ να τσιμπηθώ, τσιμπιέμαι με την βελόνα, με τρυπάει, περνάει μέσα στο δέρμα μου η βελόνα. Ωραία μέχρι εδώ. Όμως, είναι κάποιος εδώ ανάμεσά μας που του αρέσει το ψάρεμα. Κάποιος ή κάποια. Στην Ελλάδα, όταν κάποιος πάει για ψάρεμα, για παράδειγμα με το καλάμι, ρίχνει το καλάμι και περιμένει να τσιμπήσουν τα ψάρια. Τσιμπάει το ψάρι όταν το ψάρι πάει και προσπαθεί να φάει το δόλωμα. Τι γίνεται, πώς πάει το ψάρεμα? Μπα, δεν τσιμπάει σήμερα. Δεν τσιμπάει το ψάρι. Για το φαγητό χρησιμοποιούμε επίσης το ρήμα τσιμπάω όταν θέλουμε να πούμε ότι τρώω λίγο, όχι πολύ. Τσακίζω κάτι, είπαμε το τρώω με μεγάλη όρεξη και εντελώς, δεν αφήνω τίποτε. Τσιμπάω κάτι σημαίνει τρώω κάτι λίγο. Δεν πεινάω σήμερα, θα τσιμπήσω λιγάκι. Θα σας βάλω ένα μικρό βίντεο από μια ελληνική ταινία, αστείο σχετικά με το τσιμπάω. Όπως το θα τσιμπήσω, τσιμπάω, που σημαίνει πολύ λίγο, μπορούμε αντίστοιχα να χρησιμοποιήσουμε και το τσιμπολογάω. Τα πουλάκια με το ράμφος τους τρώνε τσικ τσικ τσικ
Τσιμπολογούν. Οι κότες τι κάνουν? Τσιμπολογούν τα ροδάκινα. Η κότα και ο κόκορας. Άλλο ρήμα. Από τσ, το ρήμα τσούζο. Τσούξιμο. Τσούζει κάτι όταν, για παράδειγμα, σε μία ανοιχτή πληγή, κόπηκα, ας πούμε. Βάζω ενόπνευμα. Τι νιώθω? Έναν οξύ έντονο τόνο. Όχι δυνατό, δυνατό, αλλά οξύ, διαπεραστικό. Αυτός ο πόνος είναι το τσούξιμο. Τσούζει κάτι όταν νιώθω έτσι. Το χρησιμοποιούμε όμως και μεταφορικά, για να πούμε ότι κάτι μας πόνεσε, το νιώσαμε έτσι έντονα, ψυχολογικά. Του είπα λόγια πικρά, τον έτσουξαν, αλλά έπρεπε. Και άλλη έννοια που έχει το τσούζο, είναι το μεθάω. Τι έγινε, τα τσούξατε χθες? Τα τσούζω. Πίνω πολύ. Τρία ρήματα που ξεκινάνε από τσαλά. Τσαλαβουτάω, τσαλαπατάω, τσαλακώνω. Και τα τρία έχουν την έννοια κάποιου πράγματος που γίνεται πρόχειρα, άτσαλα. Για παράδειγμα, τα παιδιά δεν κολυμπούν, τσαλαβουτούν εδώ στα νερά. Μπαίνουν, βγαίνουν, είμαστε στην παραλία, αλλά δεν μπαίνουν για να κολυμπήσουν, απλά κάνουν πλάτς-πλάτς, πλατσουρίζουν στα νερά. Τσαλαπατάω, όταν πατάω κάτι με άγαρμο τρόπο, με άσχημο τρόπο, το καταστρέφω. Για παράδειγμα, μπήκε ο σκύλος στον κήπο και τσαλαπάτησε τα λουλούδια. Έτρεχε πάνω στα λουλούδια και τα τσαλαπάτησε. Και τσαλακώνω κάτι, για παράδειγμα, έχω ένα χαρτί, το πιάνω και το τσαλακώνω. Το τσαλάκωσα. Το τσαλακώνω το χρησιμοποιούμε και μεταφορικά για κάποιο πρόσωπο, για να μιλήσουμε για κάποιο πρόσωπο που δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Πότε δηλαδή. Έχουμε κάποιες τηλεπερσόνες, πρόσωπα που εμφανίζονται στην τηλεόραση και που είναι πάντα πολύ τέλεια η εικόνα τους και η εξωτερική εμφάνιση, αλλά και ο τρόπος που προβάλλουν τον εαυτό τους προς τα έξω. Είναι πάντα πολύ καλοί, τα κάνουν όλα τέλεια, είναι πολύ έξυπνοι, είναι πολύ, πολύ, πολύ όλα θετικά. Όταν κάποιος όμως από αυτά τα άτομα δεν φοβάται να δείξει ότι υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά του, δεν είναι μόνο μία βιτρίνα, τότε λέμε αυτός δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Τσαλακώνομαι, όπως το χαρτί. Τσοντάρω. Τσοντάρω σημαίνει συμπληρώνω κάτι. Με ποια έννοια? Μου λέει μία φίλη ότι θέλει να αγοράσει, δεν ξέρω, κάτι το οποίο κοστίζει κάποια χρήματα, αλλά δεν έχει όλο το ποσό. Και εγώ ξέρω πόσο πολύ το αγαπάει, πόσο πολύ το θέλει αυτό, λέω, μη στεναχωριέσαι, πάρ' το, θα τσοντάρω κι εγώ ό,τι χρειαστεί. Όσα χρήματα επιπλέον χρειαστούν για να συμπληρωθεί το ποσό. Η Μαρία δεν έχει για να πληρώσει το ενίκιο αυτό το μήνα. Έμεινε χωρίς δουλειά. Πρέπει να τσοντάρουμε όλοι. Πρέπει να βάλουμε, να δώσουμε κάποια χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει το ενίκιο της. Η τσόντα είναι το κομμάτι το οποίο χρησιμοποιούμε για συμπλήρωμα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ρούχο το οποίο είναι πολύ μικρό, αλλά μας αρέσει πολύ και θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Προσθέτουμε ένα κομμάτι, τσοντάρουμε κάτι, προσθέτουμε και το συμπληρώνουμε. Έχουμε όμως τη λέξη τσόντα που σημαίνει ταινία ερωτικού περιεχομένου. Πώς προέκυψε αυτό? Γιατί λέγονται αυτές οι ταινίες τσόντες? Γιατί παλιότερα έκοβαν από τις
κανονικές ταινίες, η λογοκρισία έκοβε τα κομμάτια αυτά που είχαν ερωτικό περιεχόμενο. Μη φανταστείτε τίποτε έτσι ιδιαίτερο, αυτά που τα βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση τώρα. Δηλαδή ένα φιλί, ένα άγγιγμα, τα θεωρούσαν απρεπή και τα έκοβαν. Οπότε υπήρχαν πολλά πολλά κομμάτια μικρά από ταινίες, τα οποία κάποιοι τα ένωναν και δημιουργούσαν μία ταινία με απρεπές, σε εισαγωγικά, περιεχόμενο. Ταινία ερωτικού περιεχομένου. Στη συνέχεια, οι ταινίες που άρχισαν να γυρίζονται και που είχαν αποκλειστικά ερωτικό περιεχόμενο, ονομάστηκαν τσόντες, σαν να ήταν φτιαγμένες από μικρά κομματάκια, κομμένα από άλλες ταινίες. Και μια που είμαστε εδώ στα ερωτικά, θα σας πω και το τελευταίο ρήμα που διάλεξα για αυτό το βίντεο, που είναι ίσως το πιο αστείο, είναι το ρήμα τσιλιμπουρδίζω. Το ξέρατε? Τσιλιμπουρδίζω σημαίνει ερωτοτροπό. Νίκο, είμαστε εδώ για δουλειές, έτσι? Δεν τσιλιμπουρδίζουμε. Ο Νίκος είναι ερωτιάρης. Σταμάτα να τσιλιμπουρδίζεις. Όποια δεις, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με σένα. Υπάρχουν και άλλα ρήματα από τσ. Δεν ξέρω αν αυτά που σας είπα τα γνωρίζατε ήδη. Επίσης, δεν ξέρω αν τα γνωρίζατε, αλλά δεν γνωρίζατε όλες τις χρήσεις τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω αυτό. Αν θέλετε, γράψτε το κάτω. Επίσης, στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω και άλλα ρήματα από τσ, από αυτά που έχει το λεξικό, με μια πολύ μικρή περιγραφή. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο βίντεο της χρονιάς, ελπίζω να το ευχαριστηθείτε και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν. Περιμένω να διαβάσω τι έχετε. Να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας.